Είμαστε εδώ για να αναγγείλουμε ένα ευτυχές γεγονός, ένα έργο το οποίο είχαμε πολύ διαφημίσει και ήταν κάτι το οποίο για μας, για τον κόσμο μας, για την πόλη μας, για το νησί μας θα άλλαζε την εικόνα του. Και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάπλαση του λιμανιού, του μετόπου, του παραλιακού μετόπου της πόλης μας, της πόλης Μυτιλίνης, το οποίο θα αλλάξει τη ζωή μας, θα αλλάξει την πύλη εισόδου του νησιού μας και θα δώσει μία άλλη έγκλη στην πόλη της Μυτιλίνης, θα την καταστήσει τόπο διαμονής και παραμονής επισκεπτών ξένων και ντόπιων και βέβαια θα δώσει μία ανάσα και μία άλλη έγκλη στην πόλη της Μυτιλίνης. Θα δώσει τη δυνατότητα με λίγα λόγια μανάδες με τα παιδιά τους να επισκέπτονται το λιμάνι της Μυτιλίνης, να κάνουν τη βόλτα τους και να αισθανθούν ότι αυτή η πόλη πλέον είναι μια πόλη φιλόξενη. Μια πόλη η οποία δεν θα έχει την δυσκολία τόσο για τους ντόπιους και τους ξένους επισκέπτες στο να διαμείνουν εδώ και να απολαύσουν την πόλη της Μυτιλίνης, αλλά και σε άτομα με ειδικές ανάγκες που αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται σε πολλά σημεία μέσα στην πόλη μας. Είμαστε εδώ για να υπογράψουμε τη σύμβαση η οποία θα δώσει το δικαίωμα στην κατασκευάστρια εταιρεία η οποία εγγυάται πολλά και θέλει και η ίδια ο κύριος Μεταξάς δίπλα μου να σας πει ότι όπως άφησε το αποτύπωμά του στην Αθήνα με την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ Αγία Σοφιά, να αφήσει και στην πόλη της Μυτιλίνης το αποτύπωμα μιας άλλης πόλης, μιας πόλης η οποία έχει υποστεί τόσα πολλά από το μεταναστευτικό ζήτημα και η οποία πλέον θα πάψει να δυσφημίζεται μέσα και έξω από την Ελλάδα και θα την καταστήσουμε πόλο έλξης, όπως σας είπα, για ξένους και ντόπιους επισκέπτες. Θα δείτε αυτή την πόλη να αλλάζει στον φωτισμό της, στην πλατεία Σαφούς. Θα δείτε αυτή την πόλη να αλλάζει σε όλο το πέταλο το παραλιακό μέτωπο και βέβαια θα δώσει μία άλλη διάσταση, όπως σας είπα, στην επισκεψιμότητα των ξένων στη Μυτιλίνη μας. Είναι κάτι το οποίο είχαμε σχεδιάσει από το ξεκίνημα και το είχαμε ανακοινώσει και στο προεκλογικό μας φυλάδιο, ότι αυτή την πόλη θα την αλλάξουμε. Όπως συνεχίζουμε να αλλάζουμε σε πολλά μέτωπα, τόσο στις δημοτικές κοινότητες, όσο και μέσα στο Δήμο μας, να αναπτύσσουμε την πόλη και να την καθιστούμε ασφαλή, ξεκινώντας από τον αγωγό της Λαγκάδας, το οποίο κανείς δεν τόλμησε μέχρι στιγμής να ξεκινήσει, και με όλες τις επιφυλάξεις των όποιων που είχαν τις ενστάσεις τους, φαίνεται ότι μέσα σε ελάχιστο διάστημα τελείωσε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο θα καταστήσει την πόλη μας πλέον ασφαλή και δεν θα κινδυνεύει όπως παλιά. Σε όλα τα μέτωπα αναπτύσσονται. Σε λίγο ξεκινάει ο βιολογικός της νότιας πόλης. Αναπλάσαμε τα τσαμάκια. Αναπλάσαμε την σωράδα. Χτίσαμε και ανακατασκευάσαμε πολλά στάδια και κλειστά γήπεδα. Συνεχίζουμε, όπως είδατε, στις δημοτικές ενότητες με κατασκευές αναψυχής και χώρων τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα σε μεγάλους και σε παιδιά να ζουν μέσα σε συνθήκες οι οποίες θα μεγαλώνουν όπως τους αξίζει. Και φτάνουμε εδώ στο μεγάλο, σε αυτό το οποίο όλοι σκεπτόμαστε και όλη η Μυτιλίνη συζητά αυτή τη στιγμή, σε καφενεία και σε σπίτια. Ότι επιτέλους πότε θα ξεκινήσει αυτή η ανάπλαση
η οποία μας έχει πει αυτή η Δημοτική Αρχή. Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή. Να που αυτή τη στιγμή να δούνε μια πόλη συμπολίτες μας να αλλάζει. Μια Μυτιλήνη που τη θυμόμαστε από παιδιά, από μαθητές, ίδια όπως είναι αυτή τη στιγμή και η οποία δεν της αξίζει να μείνει έτσι και στο επόμενο διάστημα. Επομένως, έφτασε η στιγμή. Έφτασε η στιγμή που θα μπουν οι μπουλντόζες μέσα σε ένα μήνα και με ταχύτητα, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία έχει αποδείξει το πόσο ταχύτητα και πόσο έμπιστα και πόσο με πόση ευσυνειδησία κινείται, να πάμε βήμα-βήμα για να αλλάξουμε την πόλη. Θα σκύμουμε εδώ για να σχεδιάσουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε και να ζητήσουμε από τους επαγγελματίες και από τα μαγαζιά του λιμανιού να κάνουν υπομονή. Κάθε τι που ξεκινάει έχει μια όχληση, έχει μια δυσκολία, αλλά αν σκεφτεί κανείς το αποτέλεσμα το οποίο θα αποδώσει την υπεραξία στα μαγαζιά τους αλλά και στην πόλη μας, τότε όλοι θα καταλάβουν ότι ναι, θα κάνουμε υπομονή ένα και δύο μήνες και πέντε μήνες όσο διάστημα θα γίνεται η ανάπλαση για να έχουμε μετά την δυνατότητα να καλέσουμε κόσμο και να μείνει στην πόλη μας. Θέλω εδώ να σταθώ και να πω ότι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε και με άλλες αναπλάσεις στο μέλλον και η επόμενη θητεία μας θα είναι ακόμα πιο δυναμική. Θα πει κανείς τόσα πολλά έργα στη Μυτιλήνη και στο Δίο όμως δεν έγιναν ποτέ στις εδώ και δεκαετίες. Όμως έχουμε σχεδιασμό, έχουμε μελέτες με την τεχνική μας υπηρεσία και θα δείτε σε λίγο ότι η ανάπλαση θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί και στην νότια πόλη της Μυτιλήνης. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, αναμένουμε την νομοποίηση της Εθνικής Οδού η οποία οδηγεί στη Νεάπολη και στο Αεροδρόμιο. Όταν αυτή νομοποιηθεί, αμέσως θα υποβάλουμε τη μελέτη μας και θα ξεκινήσουμε την ανάπλαση με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο από το ξεκίνημα της θάλασσας και από τον πύργο του Γιαννέλη έως και το τέλος της Νεάπολης και πιο κάτω. Θα δείτε εδώ μια πόλη η οποία τη σχεδιάσαμε και την σκεφτόμαστε και την οραματιστήκαμε όπως θέλαμε και όπως τη θέλει ο κόσμος και ακούγοντας τις φωνές και τα αιτήματά τους θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει το νησί μας, θα αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση που υποστήκαμε λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος και πλέον το αφήσαμε πίσω μας. Το αφήσαμε πίσω μας και με την δική μας δυναμική και με την σταθερή άποψή μας για το τι είναι δυνατόν να γίνει, έτσι ώστε η Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή να μην συζητά κανείς για μεταναστευτικό, αλλά να συζητάει μόνο για ανάπτυξη, να συζητάει μόνο για το πώς θα κάνουμε τους νέους να μείνουν σε αυτό το νησί, να μείνουν στην πόλη μας, γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός εκτός Αθήνας σε όλες τις πόλεις και σε όλες τις επαρχίες μειώνεται πανελλαδικά. Επομένως, στόχος μας είναι αυτός, να μείνουν εδώ, να αναπτυχθεί το νησί μας, να καταστεί μια πύλη εισόδου η οποία θα είναι υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα και φυσικά η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από αυτήν και οι δουλειές μέσα από αυτές εδώ τις παρεμβάσεις που κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Θέλω σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στην τεχνική υπηρεσία και στον κύριο Μεταξά, ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο το οποίο έχουμε και να μας δώσει μία εικόνα για το πώς, πότε θα εξελιχθεί αυτό και πότε θα είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε αυτή εδώ την κατασκευή και την ανάπλαση. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο, τον κ. Κιτέλη και τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Τσιμή, για την προσπάθεια και τη βοήθεια που μου έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό είναι ένα ομαδικό έργο, μια ομαδική προσπάθεια. Και ήθελα να αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους σκέφτηκα να αναλάβω αυτό το έργο.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι εμένα μου αρέσουν τα εντυπωσιακά έργα και όπως είδα από την αρχή με τη μακέτα μου φαίνεται ένα αρκετά εντυπωσιακό έργο αυτό. Και θα ήθελα να δώσω το στίγμα σε αυτό το έργο, γιατί έχουμε κάνει κατά το παρελθόν το γήπεδο του Ολυμπιακού, το προπονητικό του Ολυμπιακού, που έδωσε το στίγμα του στο Πειραιά. Πρόσφατα κάναμε το γήπεδο της ΑΕΚ και το προπονητικό της ΑΕΚ, που όλοι ξέρετε ότι έχετε δει ότι είναι ένα εντυπωσιακό έργο, το οποίο όλοι μιλάνε αυτή τη στιγμή για αυτό το έργο, και θα ήθελα όταν ολοκληρωθεί το έργο της Μυτιλήνης να μιλάνε όλοι για το έργο της Μυτιλήνης. Αυτό που πιστεύω ότι και έτσι θα γίνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι που με συνδέει με το νησί είναι ότι ήμουνα 10 μήνες έφεδρος λοχίας στο νησί και πέρασα 10 υπέροχους μήνες με τη φιλοξενία και τους κατοίκους εδώ του νησιού που έχω κάνει πάρα πολλές φιλίες και δυνατές φιλίες. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι η γυναίκα μου είναι από τη Μυτιλήνη. Τα παιδιά μου αγαπάνε πάρα πολύ το νησί και θα ήθελα να δώσω και πάλι για αυτό το λόγο το στίγμα μου στο νησί. Αυτά θα ήθελα να πω, δεν ξέρω. Απλά θα ήθελα επίσης κάτι τελευταίο, συγγνώμη, να ζητήσω την κατανόηση των πολιτών και των επαγγελματιών, γιατί θα υπάρξει μια ταλαιπωρία, αλλά να είναι σίγουροι ότι στο τέλος θα τους δικαιώσει και θα τους κάνει και υπερήφανους για αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ακούσατε, το σήμα κατά τεθέν της πόλης μας, που είναι η εικόνα της προκυμαίας μας, όπου συνυπάρχουν τα πολλά και σπουδαία εμβληματικά κτίρια μαζί με το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα, αναβαθμίζεται, μεταπλάθεται και εφ' εξής θα αποτελέσει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με αναβαθμισμένους αισθητικά και λειτουργικά υπαίθριους χώρους, θα αποτελέσει πόλο έλξης των κατοίκων, των δημοτών, αλλά και των επισκεπτών. Και σήμερα είναι τόπος συνάθρησης η προκυμαία. Όμως, έτσι όπως θα δημιουργηθεί, πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα αντάξιο της ιστορίας αυτής της πόλης, η οποία κατέχει ηγετική θέση μέσα στο αρχιπέλαγος. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην προκυμαία, έτσι όπως είναι, με φθορές και τα λοιπά, δεν αρμόζει σε μια τέτοια ιστορική πόλη. Ήταν και είναι ένα οραματικό έργο της Δημοτικής Αρχής, του ίδιου του Δημάρχου, και δεν σας κρύβω, έχω και ένα αποθυμένο, επειδή επιχείρησε και στο παρελθόν να πείσω κάποιους να γίνει αυτό το έργο, γι' αυτό και ζήτησα από τον Δήμαρχο να αναλάβει και να μου αναθέσει αυτό το τομέα, και σήμερα αυτό το όραμα γίνεται στόχος. Έγινε στόχος. Γίνεται και έγινε στόχος και μετουσιώνεται σε πράξη αρχής γενομένης με τη σύμβαση η οποία υπογράφεται σήμερα και πολύ σύντομα θα μπουν και και οι μπουλντόζες, όπως λέει ο Δήμαρχος, για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Το ιστορικό αυτού του έργου, γιατί πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί πολλές φορές αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ναι, το είχαμε διαφημίσει και τα λοιπά. Ποιο είναι το ιστορικό? Πρώτα-πρώτα, όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, δημιουργήσαμε και πήρα αυτή την ευθύνη πάνω μου και με τη βοήθεια του Δημάρχου, δημιουργήσαμε τη μελετητική ομάδα και θέσαμε επικεφαλής έναν από τους πιο έμπειρους και άξιους μηχανικούς του Δήμου, τον κύριο Παπαχριστοφόρου, ο οποίος εφ' εξής θα είναι ο εκτελεστικός τεχνικός βραχίωνας των μεγάλων έργων αυτής της Δημοτικής Αρχής, που δεν είναι και λίγα. Τα ακούσαμε από τον Δήμαρχο προηγουμένως. Μελετητικά ξεκινήσαμε από το μηδέν. Οποιασδήποτε θεωρητικές σκέψεις οι οποίες ήταν ανεφάρμοστες και προϋπόθεταν άλλα και θα γινόταν μετά από δύο γενιές, τις εγκαταλείψαμε. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και σε 8 μήνες αφού το αναλάβαμε, στην αρχή του καλοκαιριού του 20, υποβάλαμε το σχέδιό μας
στη Διαχειριστική Αρχή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό. Δεν πίστευαν ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο. Στη συνέχεια όμως γοητεύτηκαν και τους είχαμε συμπαραστάτες. Και μαζί με όλους μπορέσαμε και ξεπεράσαμε αναρρύθμιτα και σύνθετα εμπόδια της γραφειοκρατίας που δεν είναι λίγα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αθανασίου, τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νέζη, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Γενικό Γραμματέα της, του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Κουτουλάκη, οι οποίοι συνέδραμαν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που υψωνόταν. Αγαπητοί μου, 16 εγκρίσεις πήραμε για να γίνει, και μάλιστα πολύ βαριές, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάποιος είπε, από τους αλληλείς, τους συμπαθείς αλληλείς δεν πήρατε από το Σύλλογο. Μόνο από τους συμπαθείς αλληλείς του λιμανιού δεν πήραμε αυτή την έγκριση. Σε τέτοιο βαθμό υπάρχει γραφειοκρατία σε αυτό το κράτος που εμποδίζει να γίνεται με ταχύς ρυθμούς οποιοδήποτε έργο. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε πριν από ένα χρόνο, υπέγραψε ο Δήμαρχος. 7 Οκτωβρίου δημοπρατήθηκε, το 21 δημοπρατήθηκε το έργο. Και φτάνουμε να υπογράφουμε σε ένα χρόνο. Γιατί? Γιατί μεσολάβησαν ενστάσεις και δικαστικές περιπέτειες αυτού του έργου. Σήμερα, αφού τα ελεγκτικά συνέδρια, τα επικρατείας, όλα αποφάνθηκαν ότι εκείνη η εταιρεία είναι αυτή που θα το πραγματοποιήσει, βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση και το υπογράφουμε. Ακόμη θα ήθελα να σας πω, το είπε ο Δήμαρχος και το είπε μάλιστα λεπτομερέστατα, εγώ ακροθυγός θα σταθώ, ότι η υλοποίηση αυτού του έργου δεν επαφίεται μόνο στη Δημοτική Αρχή. Πρέπει να είναι συμμετοχική η όλη διαδικασία. Να έχουμε την συμπαράσταση, την ανοχή όλων των πάντων όσοι εμπλέκονται και αυτοί που κινούνται μέσα στην προκυμαία. Σίγουρα κάποιοι σε κάποιο χρόνο θα ξεβολευτούν. Όμως τα μεγάλα έργα γίνονται με κόπο, υδρότα και πολλές φορές με αίμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο και θέλουμε αυτό το έργο να το επιτελέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γι' αυτό θα έχουμε την τακτική διαβούλευση με όλους τους επαγγελματίες, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, με όλους όσους εμπλέκονται, και θα συναποφασίζουμε και θα βάζουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα μας δώσει η τεχνική εταιρεία αλλά και η τεχνική υπηρεσία μας, το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και πώς θα το κάνουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θέλει να πει ο Πρόεδρος κάτι? Εγώ θα ήθελα να σας πω με πολύ χαρά ότι είναι μια μέρα γιορτής για την Μυτιλίνη. Θα πω μόνο ότι είναι το μεγαλύτερο έργο από τα τελευταία 50 χρόνια και ποτέ δεν έχει γίνει αντίστοιχο στην ιστορία της Μυτιλίνης αστικής ανάπλασης με τέτοιο προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό που εγγύζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ σε ένα έργο το οποίο πάντοτε υπήρχε μέσα στο μυαλό των Μυτιλινιών, αλλά καμιά δημοτική αρχή δεν είχε το όραμα και την θέληση και τη βούληση να το υλοποιήσει. Όταν τον πρώτο χρόνο της θητείας η Δημοτική Αρχή Κίτελη κάναμε την παρουσίαση στο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και παρουσιάσαμε τα σχέδια, ήταν τόσο πολύ προχωρημένα από πλευράς γοητείας, από πλευράς προορισμού, από πλευράς δυνατότητας να αλλάξει με το σχεδιασμό μια κατάσταση όλος διόλου από αυτή που ξέραμε,
που ήταν δύσκολο να πιστέψουμε και εμείς οι ίδιοι ότι μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια ιστορία. Τελικά χρηματοδοτήθηκε το έργο, χρηματοδοτήθηκε με πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτήθηκε κόντρα σε όλες τις επιφυλάξεις που υπήρχαν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι το νησί της Λέσβου και ο Δήμος Μυτιλίνης κατά αναλογία επενδύσεων πήρε το μεγαλύτερο μερίδιο από όλες τους υπόλοιπους Δήμους του Αιγαίου, ακριβώς διότι η τεχνική μας υπηρεσία ήταν έτοιμη να υποβάλει μελέτες και μπορέσαμε και πήραμε αυτά τα χρήματα. Ήταν ένας πραγματικός άθλος, διότι μέχρι τώρα καμία δημοτική αρχή δεν ακούμπησε την προκυμαία συνολικά. Πάμε να αλλάξουμε τελείως την εικόνα της πόλης και την εικόνα της εισόδου του νησιού μας, που είναι η πόλη της Μυτιλίνης, και είναι κάτι πολύ μεγάλο. Θα ήθελα δηλαδή πραγματικά να το δούμε σαν μια τελείως ξεχωριστή μέρα σήμερα, διότι είναι μια μέρα που δεν τη ζούμε συχνά. Είναι μια μέρα που θα τη θυμόμαστε, διότι είναι η απαρχή για την αλλαγή σελίδας στο νησί μας, που το βάζει πλέον στα νησιά με τις σύγχρονες υποδομές, με μια νέα αναπτυξιακή λογική, μακριά από τη μιζέρια και από την κακοδαιμονία που πολλές φορές έδερνε το νησί μας τα τελευταία χρόνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διερμηνεύω την άποψη και την πολύ μεγάλη χαρά όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Είναι όλης του Δημοτικού Συμβουλίου μια μεγάλη μέρα, για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μια μεγάλη μέρα σημερινή. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Τζιμί για την άοπνη προσπάθειά του, τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος ήταν ο πολιτικός μας προϊστάμενος, ο οποίος δούλεψε με πολύ μεγάλη πίστη για αυτό το έργο, και όλους τους ανθρώπους που δίπλα σε αυτή την πολύ καλή και ικανή ομάδα φέραν ένα έργο, διότι πραγματικά σήμερα μπορούμε να καμαρώνουμε ότι θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο σε ένα πολύ μικρό χωρικά σημείο που είναι η προκυμαία της Μυτιλίνης, αλλάζοντας όλη την εικόνα που ξέραμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, κύριε Μεταξά, να βάλουμε και επί του τύπου των ύλων, και αφού υπογράψουμε τη σύμβαση έχετε όλη την άνεση να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Είναι το ίδιο στυλό που υπογράψετε και την Αγιά Σοφιά και το Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια, αλλά οφείλω να επενέσω για το... για την Αγία Σοφιά, το οποίο είναι ακόσμημα και το οποίο μας πάει και σε θύμισες παλιές, και συναισθηματικά ως Έλληνες οφείλουμε να το υποστηρίζουμε και να πούμε ότι όντως ήταν αναγκαίο να γίνει και με αυτό το όνομα. Ξεκινήσετε δυναμικά και σε πολύ σύντομο διάστημα, από ό,τι λέμε εδώ μέσα, θα μας το έχει παραδώσει για να το απολαύσουμε ως Μυτιλινή και να το διαφημίσουμε πανταχού, τόσο στην Ελλάδα και έξω από αυτήν. Να σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε, για να δώσω σημαντικό έργο να πάρω μέρος και να είμαι συμμέτοχος από αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε γερός να μας το παραδώσετε τόσο των ερωτών πιο καλό και γρήγορα. Είπατε ότι μετά από ένα μήνα τώρα, δηλαδή σε ένα μήνα, θα μπουν οι μπουλντόζες. Δεν μας είπατε όμως το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Θα σας το πει ο κύριος Μεταξάς, ο οποίος θα αναλάβει. Στο χρονοδιάγραμμα είναι κάτι το οποίο είμαστε σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία. Στόχος μας είναι να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Αλλά θα προσπαθήσουμε να γίνει σε λιγότερο από ό,τι προβλέπει η σύμβαση. Δεν πρέπει για να συζητήσετε με τους επαγγελματίες που είπατε ότι θα αρχίσετε σε μία εβδομάδα. Δεν πρέπει πρώτα να γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα. Γιατί ήδη ο κόσμος έχει και μία αρνητική, θέλουμε, εικόνα όσον αφορά και για το έργο της αεροπόρου Γεννάρελη. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Κάνετε μεγάλο λάθος εδώ. Θετικότατη είναι η γνώμη του κόσμου. Κανείς, καμία δημοτική αρχή δεν είχε την τόλμη να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο έργο σε τόσο ελάχιστο διάστημα. Είδατε λοιπόν μέσα σε 10 μήνες αυτός ο ογός της Λαγκάδας, που ξεκίνησε από το λιμάνι της Μυτιλίνης και ανέβηκε μέχρι το ποτάμι, σχεδόν έχει τελειώσει,
έγινε μέσα σε ελάχιστο διάστημα 10 μηνών, αφού ανακαλύψαμε από κάτω την παλιά με τη λίμνη, αφού ξυλώσαμε όλα τα καλώδια της ΔΕΗ, ξυλώσαμε όλα τα καλώδια του ΟΤΕ, αντιμετωπίσαμε τόσες δυσκολίες και όμως αυτό το έργο, το οποίο κανείς, επαναλαμβάνω, δεν τόλμησε να κάνει, έγινε μέσα σε διάστημα πολύ λίγο, έγινε με ασφάλεια, έγινε μια υποδομή στην πόλη, την οποία θα θυμούνται και θα ευγνωμονούν πολλές γενιές. Επομένως, όπως λέτε, η γνώμη του κόσμου είναι θετική, αλίμονο αν αφήναμε αυτό τη Μυτιλίνη με τη Λαγκάδα και το ποτάμι, νομίζω ότι σε μια δεκαετία θα είχαμε βουλιάξει. Είχαμε ζήσει ατυχήματα, είχε πνιγεί κόσμος από ό,τι θυμάστε εδώ στη Μυτιλίνη. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε είναι κάτι το οποίο έδωσε αξία στη Μυτιλίνη, έσωσε ζωές, έσωσε περιουσίες των κατοίκων και επομένως η γνώμη όλων είναι θετική και είναι η γνώμη η οποία θα δώσω και εγώ δική μου γνώμη ότι αυτό ήταν κάτι αναγκαίο, ήταν κάτι που τολμήσαμε, κάτι το οποίο έγινε και όπως θα γίνει και το λιμάνι της Μυτιλίνης. Ήταν αναγκαίο, δεν διαφωνώ, αλλά οι καταστηματάρχες ταλαιπωρήθηκαν και ρωτάω, από τη στιγμή που θα αρχίσετε να συνομιλείτε και με τους καταστηματάρχες της Προκυμαίας, τι θα τους πείτε από τη στιγμή που ακόμα δεν έχετε χρονοδιάγραμμα? Κάνετε λάθος και πάλι. Η σύμβαση εδώ προβλέπει εντός 18 μηνών. 18 μηνών έχει τελειώσει. Η υπόσχεση εδώ της τεχνικής εταιρείας είναι θα συντομεύσει και θα το παραδώσει ακόμα σε πιο λίγο διάστημα. Και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, διότι έχει τη δυνατότητα, έχει την εμπειρία της κατασκευής πολύ μεγάλων από αυτό έργο και είμαστε εδώ. Εξάλλου, τίποτα δεν γίνεται ανώδυνα. Αν δεν τολμήσουμε και σε αυτό και μείνουμε στη μιζέρια μας και στο παλιό κατεστημένο και για να πούμε, αδελφέ, ας μην κάνουμε τίποτα για να είμαστε και συμπαθείς και ευχάριστοι. Όχι, εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς ό,τι σχεδιάσαμε, ό,τι υποσχεθήκαμε, ότι θα αλλάξουμε την πόλη, θα τη δώσουμε πνοή, ότι θα τη διαφημίσουμε, ότι θα καταστήσουμε πόλο έλξης, όπως είπα, ξένων και ντόπιων, θα το τολμήσουμε και αυτό και βέβαια πάντα στην ανόηση, ζητώντας την ανοχή και την κατανόηση των επαγγελματιών που και οι ίδιοι το θέλουν. Τους είχαμε εξάλλου εδώ κουβεντιάσει, έχουμε κάνει πολλές σκέψεις μαζί τους. Ενθουσιασμένοι είναι και αυτοί, ότι θέλουν να αλλάξει πόλη για να αναβαθμιστεί το νησί μας, να αναβαθμιστεί ο Δήμος μας, για να ανοίξουν και οι δουλειές τους. Διότι όπως καταλαβαίνετε, αν δείτε, ελάχιστος κόσμος μένει στη Μυτιλίνη από τους επισκέπτες. Όλοι φεύγουν έξω, κατεβαίνουν από το πλοίο, το αεροπλάνο, εξαφανίζονται από την πόλη. Αυτό πια δεν θα συμβεί. Διότι με αυτή την ανάπλαση θα μένουν εδώ, θα κοιμούνται εδώ, θα διασκεδάζουν εδώ και επομένως η οικονομία της πόλης, των επαγγελματιών, του Δήμου μας θα έχει να δώσει πολλά και να αναπτυχθεί. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι 18 μήνες από την έναρξη του έργου. Να συνεχίσω, κύριε Δήμαρχε, κάτι. Ένα λεπτό. Δεν ακούσαμε σήμερα εδώ και η δίκτυα δέσποινα που επιμένει. Δεν ακούσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, πότε θα ξεκινήσει, ξεκινάτε σε ένα μήνα, από πού θα ξεκινήσετε, πόσο θα διαρκέσει. Έχετε δίκιο ότι είναι ένα μεγάλο έργο και έπρεπε να γίνει και τη Λαγκάδα. Οχλήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, δεν έχει πολύ θετική εικόνα για την όχληση που έχει υποστεί. Ρωτήστε και τους κατοίκους της συγκεκριμένη περιοχή. Θα θέλαμε λοιπόν και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν τα ακούσαμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει κατασκευαστικό έργο που να μην έχει ταλαιπωρία, δυσανασχέτηση και ας το πούμε σε εισαγωγικά κάποια γκρίνια. Το θέμα είναι φανταστείτε και στο σπίτι σας, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε μια ανακατασκευή στο σπίτι σας, θα έχετε κάποια ταλαιπωρία, θα τα σχεδίσετε. Όχι, θέλω να πω το εξής, αλλά στο τέλος, συγγνώμη, αυτό θέλω να πω. Αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση, θα πρέπει να είμαστε, είπα και πριν, είναι μια ομαδική προσπάθεια, πρέπει να συνεργαστούμε με τους πολίτες και τους επαγγελματίες, να συζητήσουμε, να δούμε και αυτοί τι θέλουν και από εκεί πέρα τώρα θα κάτσουμε να βγάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, να το οργανώσουμε, να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε το έργο. Να πω και εγώ κάτι σε συνέχεια. Αυτό το έργο, όπως είδατε από τον τύπο, χαιρετίστηκε ως ένα πολύ μεγάλο έργο και αναγκαίο έργο. Μας αγκάλιασαν και επένδυσαν και γοητεύτηκαν, αν θέλετε, ακόμα και η Επίτροπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν είδαν αυτό το έργο, το οποίο
συνέχει και το έργο του στα τσαμάκια και της ουράδας και έπεται η συνέχεια για τον ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο στο παραλιακό μέτωπο μέχρι το παλιό αεροδρόμιο. Όμως, αυτό έχουμε ήδη σημεία από όπου θα ξεκινήσουμε. Θα τα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα μέσα, αφού δούμε και τους καταστηματάρχες, αυτό θέλει να σας πει ο Δήμαρχος. Έχουμε πλήρες χρονοδιάγραμμα, αλλά επί του προκειμένου είναι η σύμβαση τώρα. Και βέβαια δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν. Και δεν είναι το ίδιο το έργο. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερης ενδεχομένως αξίας το έργο που έσωσε ζωές στην αεροπόρο Γιαννερέλη. Εδώ έχουμε πάνω από τη γη, υπέργεια έργα, ανάπλασης. Εκεί δεν φαίνεται τίποτα, σκεπάζονται και τέλος. Εδώ όμως είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ της τεχνικής υπηρεσίας, της εταιρείας, αλλά και των ιδιωτών, οι οποίοι πρόσκαιρα θα πληγούν κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις υπεραξία, το ανέφερε ο Δήμαρχος, και θα δώσουν μεγαλύτερη δυνατότητα και οικονομική ευελιξία σε αυτούς. Αυτό ήθελα να σας πω και με συγχωρείτε και να σας πω κάτι και κλείνω, δεν θα πάρω το λόγο. Εσείς ως υπεύθυνοι του τύπου, και το έχω πει, σημειώσει και αρκετές φορές, είστε ένας από τους φορείς αγωγής του κόσμου, του λαού. Διότι μέσα από το γεγονός που καταγράφεται, συνηφαίνεται και το σχόλιο σας. Και μπορείτε να καθοδηγήσετε τον κόσμο ότι να έχει και αυτός το όραμα που έχει η Δημοτική Αρχή. Να δει την πόλη του αλλαγμένη, διότι αν μείνουμε σε αυτή την λογική που ακούσαμε προηγουμένως, ότι κάποιοι, δεν θα γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο και θα υστερούμε. Ήμασταν τις προάλλες πριν από 4 μήνες απ' έξω με τον Δήμαρχο και πέρασε τυχαία ο Αντιδήμαρχος Λαρίσης, κύριε Δήμαρχε. Τι μας είπε? Μου λέει, ποιος είναι ο Δήμαρχος? Λέω, ο Δήμαρχος είναι εδώ. Συστηθήκαμε. Μου λέει, όλοι, πολύ ωραίο το νησί σας, πολύ ωραία η πόλη σας, αλλά αυτή ρε παιδιά η προκυμαία, πώς την αφήσατε έτσι? Λέμε, πολύ σύντομα θα αναπλαστεί. Αυτό είναι. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν. Από εκεί που τελειώνουν τα μαγαζιά Χριστουγέννων 44 μέχρι το Blue Sea, εκατέρωθεν του δρόμου και ο δρόμος φυσικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είστε προετοιμασμένοι ή θα συναντήσουμε αυτό που συναντάμε και στη Λαγκάδα? Να επαναλάβω ότι θα ξεκινήσουμε εκτός ασφάλτου, εκτός οδικής κυκλοφορίας. Επομένως δεν θα υπάρχει όχληση στα αυτοκίνητα. Η άσφαλτος, η οποία θα είναι αλλαγμένη και θα είναι κόκκινη προς το καφετί, ναι. Θα αλλάξει δηλαδή και η όψη της, θα γίνει τελευταία. Εφόσον τελειώσουν τα πεζοδρόμια και από το λιμάνι αλλά και από τα μαγαζιά, τότε θα πέσει άσφαλτος στο τέλος και επομένως θα είναι ελάχιστο το διάστημα, ίσως εβδομάδας, η οποία θα έχουμε κάποιες δυσκολίες στην κίνηση των αυτοκινήτων. Επομένως αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Κύριε Παπαχριστοφόρο, θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου? Σήμερα ξεκινάει ένα έργο που εδώ και 2 χρόνια περίπου παλεύουμε για να φτάσουμε στο σημείο να δημοπρατήσουμε. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μια νέα πνοή και θα αλλάξει την όψη της προκυμαίας της Μυτιλίνης. Το έργο περιλαμβάνει όλο το κομμάτι του πετάλου του λιμανιού, δηλαδή από το πλούσι μέχρι και τη Χριστουγέννων και από τις 2 πλευρές, εκτός του σημείου που είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, από περιφέρεια μέχρι Δημαρχείο, που θα μείνει ως έχει
επειδή εδώ και χρόνια έχει κατασκευαστεί και είναι πάρα πολύ καλό. Θέλετε να μας περιγράψετε τις αλλαγές? Θα σας περιγράψω τις αλλαγές. Αφορά όλα τα πεζοδρόμια, θα επιστρωθούν με νέα χυτά υλικά σύγχρονα, ούτως ώστε να μπορεί να έχει την αισθητική που αρμόζει στην πόλη μας, αλλά και να γίνεται άνετη και σωστή η διαδρομή από τους πεζούς. Επίσης, θα όλο το ασφαλτικό του δρόμου θα ξυλωθεί και θα επανακατασκευαστεί με νέο έγχρωμο ασφαλτικό. Δεν θα έχουμε αλλαγές όσον αφορά υψομετρικά τα σημεία των δρόμων και των πεζοδρομίων, απλά θα εξυγχρονιστούν και θα ντυθούν με νέα υλικά σύγχρονα και βέβαια θα μπουν και διαβάσεις πεζών και διαδρομές για τυφλούς, ό,τι προβλέπει μια σύγχρονη πόλη, ό,τι προβλέπει η κίνηση για πεζούς σε μια σύγχρονη πόλη. Να συμπληρώσω κάτι, ότι θα έχουμε νέο φωτισμό, ισχυρό φωτισμό με LED, θα φωταγωγηθεί δηλαδή η προκυμαία με τα σύγχρονα αυτά φωτιστικά. Επίσης, η ανακατασκευή δεν θα περιοριστεί μόνο στο πέταλο, αλλά θα προχωρήσουμε και θα συμπληρώσουμε την ανακατασκευή της Κομνινάκη μέχρι εκεί που έχει πάει, δηλαδή μέχρι την Τενέδου, εκεί που σήμερα είναι τσιμεντόδρομος, αλλά και η ανακατασκευή πάλι θα γίνει και στην Αρχιπελάγους, μπροστά δηλαδή από το public, τις καφετέριες, το ναυάγιο κτλ. Την πλατεία, την πλατεΐτσα, εκεί που είναι πίσω από την πλατεία Σαφούς, μια πλατεία Σαφούς ηρίστο εμπαρόδο που θα αναμορφωθεί πλήρως με στοιχεία, αν θέλετε, αρχαίο ελληνικά, θραύσματα από διάφορα μνημεία κτλ. Και θα ντυθεί όλη η δεξαμενή αυτή που υπάρχει, αυτό το λεβιτοστάσιο που υπάρχει στη αντλιοστάσιο που υπάρχει στην πλατεία Σαφούς, με ειδικό μέταλλο που θα είναι μέσα, θα αναγράφονται φωτιζόμενοι στίχοι της Σαφούς. Δηλαδή θα γίνει κάτι το διαφορετικό, το οποίο σας είπα ότι όλοι όσοι το είδαν απορούσαν στην συνέχεια. Στη συνέχεια μας το αγκάλιασαν και πίστεψαν σε μας, είτε αυτή λέγεται Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε λέγεται Περιφερειάρχης, είτε ο Διευθυντής της Διαχειριστικής, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, ο κύριος Πλακοτάρης. Όλοι λοιπόν αγκάλιασαν αυτό το έργο και ήρθαν να συνδράμουν, να γίνουν και αυτοί, να ρίξουν και αυτοί τις δικές τους ιδέες για να έχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο έργο.